Πριν από λίγε μέρες, το Πεντάποσταγμα έγραψε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε δύο εβδομάδες θα ξεκινούσε μια μεγάλη αεροπορική άσκηση με τη συμμετοχή πολλών χωρών. Πέραν του Ισραήλ, στην άσκηση θα συμμετάσχουν η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ινδία. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση συμμετοχή τόσων πολλών χώρων σε μια μεγάλη και ιδιαιτέρως απαιτητική αεροπορική άσκηση. Η Blue Flag είναι μια ετήσια αεροπορική άσκηση που λαμβάνει χώρα στο Ισραήλ και στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει σχεδόν κάθε χρόνο. Φέτος φαίνεται πως θα συμμετέχουν περισσότερες χώρες από κάθε άλλη χρονιά. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της φετινής άσκησης μαχητικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες θα πραγματοποιήσουν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια συμπεραλαμβανομένων της αντιμετώπισης εναέριων και χερσαίων απειλών, καθώς και εξάσκηση επτήσει σε, σε άγνωστο περιβάλλον και πολλά άλλα σενάρια. Ξεκίνησε λοιπόν χθε η μεγάλη ή μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί στο Ισραήλ, αεροπορική άσκηση Blue Flag 2021. Η πολεμική αεροπορία συμμετέχει στην άσκηση με 4F-16 ADV της 336 μοίρας στις 116 πτέρυγας μάχη στον Αραξό. Στην άσκηση εκτός του Ισραήλ και της Ελλάδας συμμετέχουν ακόμη η ΙΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ινδία, η Βρετανία και η Ιταλία. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία φιλοξενεί μια πολυεθνική, ένα άσκηση που άρχισε σήμερα το πρωί με απογειώσεις μαχητικών και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα, η οποία θα περιλαμβάνει πτήσεις πάνω από την Ιερουσάλημ και το Τελαβίβ. Ανακοίνωσε το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο Ένοπλων Δυνάμεων. Μια ποικιλία αεροσκαφών Τετάρτη και Πέμπτης Γενιάς θα λάβουν μέρο στην άσκηση, συμπεριλαμβανομένων των F-35, F-15, Eurofight, Dassault Rafale και Dassault Mirage 2000. Στόχος τη άσκηση είναι η ενίσχυση τη στρατηγική τη διεθνού συνεργασία, η εκμάθηση και η εμβάθυνση του συντονισμού αεροσκαφών πέμπτη και τέταρτη γενιά σε ένα προκλητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των αεροπορικών δυνάμεων. Όπω ανέφερε ο Ισραηλινό στρατό σε ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια τη άσκηση, οι συμμετέχοντε θα προσωμιώσουν μάχε στον αέρα και μάχε εδάφου αέρος και θα εξασκηθούν στην αντιμετώπιση τη απειλή των προηγμένων πυράβλων εδάφου αέρο και θα πολεμήσουν πίσω από τι εχθρικέ γραμμέ, ανέφερε ο στρατό. Μετά τα Ισραηλινά μαχητικά του Ισραήλ, τα F-15 Strike Eagle και τα F-16 Σούφα που έλαβαν μέρο στην ελληνική αεροπορική άσκηση που συγκέντρωσε όλη την αφρόκρεμα των αεροποριών Ινίοχο 21, φτάνει σειρά για τα ελληνικά F-16 να πετάξουν στο Μεσογειακό Κράτο. Στην έρημο Νεγκέβ, οι αεροπόροι τη 336 μοίρα Όλυμπος με τα F-16 Block 52 Advanced θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση που έχει καθιερωθεί από άλλε μοίρα της HAF και να αφήσουν δηλαδή ένα ισχυρότατο επιχειρησιακό αποτύπωμα και ένα δεύτερο τη στρατιωτικής διπλωματίας που επιτυγχάνεται μέσω τέτοιων απαιτητικών συνεργασιών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.